Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ειλικρινά στο λέω, πάρα πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη. Αν και ήταν μία εβδομάδα πριν τη βάφτιση της μικρής, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε σε διάφορα μέρη, χαλαρώσαμε, ήμασταν με τον Κωστή, οι δυο μας. Είχα και πολύ καιρό να τον δω τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Θα μου πεις, μένετε στο ίδιο σπίτι. Ναι, αλλά δουλεύω πάρα πολύ, δουλεύει πάρα πολύ. Δεν συμπίπτουν πάντα οι ώρες. Μετά το βράδυ προσπαθεί και αυτός να με βοηθήσει, να λίγο να κρατάει τη μικρή, να κάνω τον Δημήτρη μπάνιο, να κρατήσει το Δημήτρη, να κάνω τη μικρή, να τους κοιμήσουμε και αυτά. Και μετά είμαστε πάντα πολύ κουρασμένοι. Λοιπόν, ωστόσο, θέλω να κάνουμε Q&A σε αυτό εδώ πέρα το vlog του YouTube και υπόσχομαι ότι θα έχουμε περισσότερα vlog στο YouTube. Απλά δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο δύσκολες ήταν οι τελευταίες μέρες, ειλικρινά στο λέω, πάρα πολύ δύσκολες. Και πάμε στα σχόλια να απαντήσουμε μερικές από τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, νομίζω έχω πάρα πολλές ερωτήσεις που δεν έχω απαντήσει, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πάμε. Καταπληκτικό βίντεο, μπράβο, φιλιά πολλά, φιλιά από την Αθήνα. Νομίζω πήγα πολύ κάτω, φίλοι, περίμενε. Λοιπόν, διαβάζω σχόλια πριν ένα μήνα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, η ώρα καλή για τη βάφτιση της Διονυσίας. Καλή χρονιά, Ρένα μου, σε θαυμάζω. Γι' αυτό που είσαι, να ξέρεις, μόνο εγώ παρατήρησα το όνομα του μαγαζιού είναι λάθος γραμμένο στη Βασιλόπτα. Το παρατήρησα κι εγώ, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Τι κάνω τώρα, αφού δεν έφτιαξαν. Λοιπόν, και πάνω που χρειαζόμουν ξεκούραση, ήρθε η ειδοποίηση για το βίντεο. Ωραία, είναι θέραπη τα ψώνια και εγώ το κάνω το ίδιο. Πού τον πέτυχες, βρε Ειρήνη, πού τον πέτυχες? Εύχομαι όλα καλά να πάνε και να τελειώσω, αν λέει, μάλλον λέγει τον πρώην. Από πού πήρες το μπουφάν με τα στρασάκια? Το μπουφάν με τα στρασάκια είναι ντόνα κάρα. Δεν θυμάμαι που το πήρα, μου το πέταξε χορηγούμενη κάτι και το παρήγγειλα. Όχι, ψέματα! Δεν μου το πέταξε χορηγούμενη. Μου το είπε μία κοπέλα να το παραγγείλω. Μου λέει, μα δες, αυτό είναι Ρένα, δες το. Μετά δεν πρόλαβα να το παραγγείλω εκείνη τη στιγμή και μετά μου το πέταξε χορηγούμενη. Λοιπόν, μπράβο σου, κορίτσι μου, αν και πολύ μεγαλύτερη σου, θαυμάζω για τη δυναμικότητα και την αυθεντικότητά σου. Να χαίρεσαι την αξιόλογη οικογένειά σου. Ωστόσο, νομίζω ότι η ειλικρίνεια δεν αρέσει σε πολλούς μεταξύ μας τώρα. Κορίτσι μου, καλό να πάρεις και μια άποψη από άλλο γιατρό. Κοίτα, η άποψή μου για τους γιατρούς είναι ότι μερικές φορές οι γιατροί μας βλέπουν λίγο σαν κρέας. Ναι. Ναι, νιώθω ότι μερικές φορές μας βλέπουν λίγο σαν κρέας και είναι διαφορετικό, ας πούμε, μας μπαίνει μπροστά το συνέστημα όταν αφορά τα παιδιά μας και αυτά, αυτοί δεν το έχουν αυτό. Μία γλυκούλα μου γράφει, πώς ζει σε τόση καταστασία? Εύκολα. Δεν δίνω καμία σημασία. Εντάξει, τώρα έχω βρει, ρε παιδί, με ένα πρόγραμμα, έρχεται μία φορά, δύο φορές τη εβδομάδα η αδερφή του Κωστή, τα κάνει. Δεν με πολύ νοιάζει πλέον το σπίτι, δηλαδή παλιά με ένοιαζαν αυτά, τώρα είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν αξίζει. Κορίτσια και αγόρια, το α και το ω στο σπίτι είναι μινιμαλισμός, όχι πολλά πράγματα. Τα περισσότερα είναι περιτά, οπότε ξεκαθάρισμα δίνουμε, ναι. Δεν μπορώ, τα χρειάζομαι όλα. Όταν έχω 150 ενυδατικές, 20 σέρουμ, 30 ορούς, τα χρειάζομαι όλα. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω όσο δεν μπορείς να καταλάβεις. Εγώ δεν είχα το κουράγιο και τώρα είναι αργά. Λοιπόν, εμείς αγαπάμε όπως είσαι, αληθινή γλυκιά με ένα καθαρό βλέμμα και μία καρδιά χρυσάφη. Στη ζωή σου ό,τι πιο όμορφο. Έλα, μερικές είστε φούλα γλυκούλες, ειλικρινά στο λέω, δηλαδή μερικές φορές με συγκινείτε. Όπως με συγκινεί πάρα πολύ το γεγονός να έρθετε στο μαγαζί, να φέρετε σοκολάτα στα παιδιά, τυχαίρι σακούλα. Δεν είναι η αξία, είναι η χειρονομία. Είναι ότι ξεκινάς από το Ηράκλειο και θα σκεφτείς να πάρεις σοκολάτα στα παιδιά μου. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, εδώ είναι μία η οποία λέει «Κουκουρούκου, χαχά, η ντεμπέλα που βγάζει λεφτά».
Έλεος η τσαπατσούλα. Όλα καλά. Έχει κάνει 3 σχόλια. Και εδώ. Μαλάκα, είσαστε μερικοί ψυχάκια. Δεν πας λέει καλά κοπέλα μου. Πώς μιλάς έτσι, Έλεος. Χειρίς του είδους είσαι αγενέστατη. Μάθε να μιλάς και να συμπεριφέρεις. Και ήθελα θα κρίνεις μια κοπέλα 27 χρονών σαν τα κρύα τα νερά. Και έχει βάλει κάτι φατσούλες με λεφτά. Κοίτα, γενικά εγώ έχω καταλάβει ότι υπάρχει μια αλφα ψυχοπάθεια στα social. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, φίλοι, δεν θα ξέρεις μάλλον ότι κάποια μεγάλη εταιρεία στα βόρεια προάστια πουλάγε μαϊμού και πήγαινε στην αντιπροσωπεία και στα έπαιρνε και ήσουν χαρούμενοι. Τους έκλεισαν βέβαια. Στην Κηφισιά δεν είχε γίνει αυτό με τις τσάντες της Μούφα. Μήπως σας έκλεψαν που λείπατε εκείνη το σπίτι έτσι, φιλάκια. Όχι. Λοιπόν, τα αρνητικά σχόλια που σου στέλνουν είναι από ζήλια και πολύ κατηναριά. Προχώρα δυνατά, κοπελάρα μου. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Μεταξύ μας δεν διαβάζω τα περισσότερα σχόλια. Αυτό δεν το λέμε. Δεν τα διαβάζω, ούτε στο TikTok τα διαβάζω. Δηλαδή, καμιά φορά θα έχουμε συνεργασία και θα μου πει ρε παιδί μου η διαφημιστική, θα μου πει ο TAV, the manager της TAV εταιρείας. Τσέκαρε αυτό το σχόλιο, πρέπει να απαντήσεις για να πεις, ξέρω εγώ, για το προϊόν μας. Και είμαι σε φάση, μπορείς να μου το στείλεις, γιατί που θα το ψάχνω τόσο πολύ. Γιατί ζήλια, κυρία μου, δεν κάνει και καμιά ζωή που πρέπει κάποιος να ζηλέψει. Το ότι είναι υπερκαταναλώτρια, δεν το βλέπετε. Και εσείς, ή ότι δεν τη νοιάζει πολύ το νοικοκυριό. Αχα, ωραία. Ήταν επώδυνη η διαδικασία. Α, γιατί λοιπόν αρρώφηση. Όχι, δεν ήταν επώδυνη. Πραγματικά δεν κατάλαβα καθόλου πόνο. Δηλαδή, τι να σου πω, είναι ζήτημα ούτε μιας ώρας. Μπαίνεις, κάνεις, φεύγεις. Λαμπαροσκοπικά μπαίνουν, 2 τρυπούλες έχεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τίποτα, δεν σου λέω τίποτα, τίποτα. Αυτά. Δεν έχω κάτι να πω. Μ' άρεσε. Έχω δει ωραίο αποτέλεσμα. Θα κάνω και τα μπούτια μου, αλλά όχι τώρα. Γιατί τώρα το καλοκαίρι δεν μπορείς. Φοράς κορσέ, θα σκάσεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που θα έχω τελειώσει με το μαγαζί. Λοιπόν, Ρενάκι μου, μεταξίδευσες και βγήκα λίγο από την καθημερινότητά μου. Ο Κωστής είναι το καλύτερο, ό,τι καλύτερο με την κριτική προφορά του. Ο Κωστής, ωστόσο, είναι ό,τι θωρείς, γράψε. Λοιπόν, η διαμαγνητική αντλία επιδρά μηχανικά με άμεση δράση στο είδημα που εμφανίζεται στους ιστούς μετά από τραυματισμό. Λόγω του ότι το υγρό είναι διαμαγνητικό υλικό, αποθείται βία από την περιοχή. Διαμαγνητικό φαινόμενο. Ομορφιά, είχα 2 κιλά στον αυχένα και πόνο απίστευτο. Πένετε στις νεδρίες και έγιναν σαν σταφίδες. Ζω Θεσσαλονίκη. Ο γιατρός ορθοπαιδικός έχει το μηχάνημα. Τα φιλιά μου. Αυτή θα τη θέλω μήνυμα. Τι μαθαίνεις από τα social. Πάντα ευτυχισμένη και αγαπημένη, σε θαυμάζω. Ωραία. Λοιπόν, για ποιο λόγο δείχνεις το σπίτι σου με τέτοια καταστασία και καρασυνέπεια και βρώμα? Όχι, δεν δικαιολογείται επειδή δουλεύει. Και αν δουλεύει, ας παίρνει γυναίκα. Όλα έχουν και ένα όριο. Καλά, εντάξει, δεν θα σε καλέσω ποτέ να σου κάνω το τραπέζι, ούτε να σε φιλοξενήσω. Ξεπέρασέ το. Τα σπίτια τόσο που βλέπετε που είναι όλα πολύ γαμάτα, πολύ κομπλέ, πολύ καθαρά, πολύ και αυτά. Ναι, δεν είναι έλλειψη σπίτι, ξεπέρασέ το, πάμε. Ωραίο το έπιπλο, πες μου και τη μινιατούρα κολόνια, ποιο περιοδικό είναι. Δεν θυμάμαι καθόλου ποιο περιοδικό είναι. Λοιπόν. Ρένα μου, σε παρακολουθώ και μου αρέσει πολύ με το καλό η βάφτιση της κούκλα σου. Θέλω όμως να σε παρακαλώ να τελειώνεις το βίντεο. Μένα αυτά, φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας, γνώμη μου. Αγάπες μου! Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τελείωνα λίγο απότομα. Θα σας κάνω και κλείσιμο, το υπόσχομαι. Καλέ, πόσα καλλιτικά είσαι, επαγγελματίας make-up artist? Όχι, καλέ, έχω από μόνη μου πάρα πολλά προβλήματα και ψυχολογικά. Λες να γίνω επαγγελματίας make-up artist, να μου δημιουργήσουν περισσότερα. Μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ, μου αρέσει για μένα, μου αρέσει να κάνουμε έτσι βίντεο και να δείχνουμε προϊόντα, να δοκιμάζουμε και αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν θέλω να το κάνω επαγγελματικά. Μου αρέσουν τα καλλιτικά, δεν μου αρέσουν οι γυναίκες. Ακούγεται ρατσιστικό, ναι. Κοίτα, η γυναίκα, πελάτησα, έχει κάποια ψυχολογικά, η πλειοψηφία της. Υπάρχουν και καλές. Παράδειγμα εγώ.
Μα δεν μπαίνει στο σπίτι σου, πες πλοκώσει. Αλλά είναι πολύ toxic χώρος, δεν μου αρέσει, νονό. Πιο πολύ TikTok βγάλε και λίγα YouTube videos. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο. Να είσαι πάντα χαμογελαστή, κοπέλα μου. Έχω πάθει πλάκα μαζί σου. Τι κοπέλα είσαι εσύ, θησαυρός. Μπράβο σου. Ωραία. Ρένα, που είσαι, μας έλειψες, όλα καλά. Είχα κανένα δυο εβδομάδες να ανεβάσω βίντεο τότε, τρεις. Λοιπόν, γέρια, ρινίβρι, το ζαρό, βορίζα και καμάρες, όπως το χωριό μου είναι οι ανοσίτες. Ναι. Εμένα δεν με τρελαίνει το χωριό, ωστόσο. Δεν. Μου αρέσει ο Αϊγιάννης, επειδή έχω μεγαλώσει ίσως. Λοιπόν, γράφει κάποιος. Η φάση που μένεις σε χωριό και έχεις 500 καλλιτικά, αλλά δεν ξέρεις πού να πας. Καλέ, μία φορά το μήνα είμαστε Αθήνα, ξεπέρασε το. Ξέρουμε εμείς πού να πάμε. Χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν, μακάρι να έμοιαζα έστω και λίγο και να είμαι πιο μεγάλη. Βγάλε καινούριο βίντεο, έχω κολλήσει μαζί σου. Πεθαίνω. Άμα έχεις βάλει ζωντανή μουσική και χρειαστείς λουλουδού, εγώ έρχομαι από Αθήνα σούμπικτη. Πεθαίνω. Σούμπικτη. Ωραία. Σε νιώθω απόλυτα και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα, έστω ξένοι, που σε εκτιμούν και έχουν μπει στα παπούτσια σου. Στο βίντεο που κάνω unboxing τα δώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο μαγικό όλο αυτό, δηλαδή. Είναι άπειρες οι φορές που με έχουν πάρει τηλέφωνο από τη μεταφορική, λέω, μα δεν περιμένω κάτι, δεν είναι κάποια συνεργασία, δεν είναι κάτι που με έχουν ενημερώσει και μου κάνουν πάρα πολύ ωραία δώρα. Και το πιο ωραίο και το πιο συγκινητικό ήταν μία κοπέλα. Είχα πει εγώ σε ένα βίντεο ότι μου αρέσουν οι μινιατούρες. Ναι. Μπορεί να ήταν και αυτό το βίντεο που σχολιάσει η κοπέλα κάτω και λέει, σε παρακολουθώ από Αμερική. Μου έστειλε ένα πακέτο γεμάτο με πάρα πολύ ακριβά καλλιτικά. Όλα επώνυμα και όλα εταιρείες που δεν τις βρίσκει σε Ελλάδα. Μου έστειλε αρκετές μινιατούρες και μου έγραφε σε σημείωμα ότι ότι μπορεί να με καταλάβει, ότι έχει περάσει κάτι παρόμοιο, ότι ξέρεις, ρε παιδί μου, ξεφεύγει όταν βλέπει τα βίντεό μου και ότι θυμάται την πατρίδα, έχει καταγωγή από εδώ, από Κρήτη. Λοιπόν, τι άλλο. Ρένα μου γλυκό, και αν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, η τοξικότητα μακριά. Παιδιά, δεν θέλουμε τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μας, ούτε στη δουλειά μας, ούτε παθένα, δεν τους διώχνουμε. Καλά, οι συγγενείς είναι πιο τοξική κατάσταση, πολύ πιο περισσότερο τοξική. Ειλικρινά στο λέω. Μου φτιάχνεις τη διάθεση κάθε φορά που σε βλέπω. Αξίζεις τα καλύτερα, μείνω όπως είσαι, μην αλλάξεις κανέναν. Μακριά από τοξικούς ανθρώπους, πεθαίνω. Λοιπόν, είσαι ψυχοθεραπεία μου, σ' αγαπάω, κοριτσάκι μου. Καλό να χαίρεσαι τα παιδάκια σου για τον Κωστή. Εύχομαι ό,τι υποθείς να το έχεις. Με τι Tide σφουγγαρίζεις, με χέρι του πλυντήριου. Tide, τα παιδιά έχει μόνο χεριών. Tide, το πορτοκαλί. Για πλύσιμα στο χέρι, πάρα πολύ ρόμο. Καλά κορίτσια που. Καλά κορίτσι μου, τα σπάς. Πολύ μου αρέσει ο τρόπος που τα λες σχήμα, αλλά αυτόν τον τρόπο που τα λες σχήμα, αλλά με αυτήν την φίλη και τα ρούχα πέθανα στα γέλια. Το μακιγιάζ υπέροχο. Πέμπνε. Το μακιγιάζ υπέροχο. Μπράβο σου. Καλά ξεκίνησες, αλλά με το σπίτι πρέπει να βάλεις λίγο τάξη. Για εμένα στο λέω φιλική συμβουλή να βάλεις μια τάξη. Πρέπει το κάθε τι όπως το παίρνεις να το ξαναβάλεις στη θέση του. Το προσπαθώ αυτό, η αλήθεια είναι, αλλά δεν. Φιλάκια, λοιπόν, αγάπες, μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά. Θέλω να μου γράψεις κάτω από αυτό το βίντεο ό,τι απορίες έχεις, να κάνουμε έτσι ένα διαστήματα Q&A, είτε για προϊόντα, θέλετε να δούμε περισσότερο beauty, θέλετε να σας κάνω make-up collection, τι καλλιτικά έχω. Αυτή τη στιγμή μόλις με πήρε τηλέφωνο φίλη μου ότι έχει βάλει στην ACS Prada make-up και Prada κραγιόν να μου τα στείλει, ήταν στην έκθεση της Πολώνια. Οπότε με θυμήθηκε, εγώ δεν μπορούσα να είμαι στην έκθεση της Πολώνια, μάντεψε, ήμουν στο Lamp House. Δεν πειράζει, του χρόνου. Οπότε γράψε μου τι θέλεις να βλέπουμε περισσότερο. Φιλάκια πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο, σας αγαπώ. Σε όσους δεν αρέσουμε, χεστήκαμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, φιλάκια.